Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου Πεσόντων στη νέα πλατεία Ποδοχωρίου του Δήμου Παγκαίου πραγματοποιήθηκαν ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. Αγαπητοί πατέρες, κυρία Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Αντιπρόεδρε της ΔΕΙΑΠ, εκπρόσωπο της αστυνομίας, κύριοι συνάδελφοι του τοπικού συμβουλίου, κύριε Οικιάρχη, κύριε Γυμνασιάρχη, κυρία Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Ποδοχωρίου, κύριε Διευθυντά του Νηπιαγωγείου, κυρίες και κύριοι, κυρίες εκπαιδευτικοί και κύριοι. Αγαπητοί καλεσμένοι, αγαπητά μας παιδιά, τιμούμε σήμερα τη μνήμη των προγόνων μας που έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε σήμερα ελεύθεροι. Γι' αυτό και κάναμε αυτό το μνημείο εδώ στην καινούργια πλατεία με τη σημαία μας να κυματίζει με καμάρι. Εδώ θα ακούσουμε τα ποίηματα από το Δημοτικό Σχολείο και από το Νηπιαγωγείο. Σήμερα γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, σημαντική γιορτή για τη χριστιανοσύνη. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάριανης για να μας αφιερώσει τραγούδια. Ευχαριστώ πολύ που στηρίζετε αυτή την προσπάθειά μας. Ευχαριστώ τη δασκάλα μας, κυρία Ελίζαμπετ. Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποδοχωρίου θα μας χορέψει παραδοσιακούς χορούς. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχό μας κύριο Αναστασιάδη για την κατασκευή του μνημείου, τον καλοπισμό του χώρου και για τη συνεργασία. Επίσης ευχαριστώ την καινούργια αντιδήμαρχο κυρία Μπατζά για τα αποκαλυπτήρια που θα μας κάνει σε λίγο. Τον κύριο Γκέντσουγλου, πρώην αντιδήμαρχο και τώρα πρόεδρο της ΔΕΙΑΠ, για τη συνεργασία του. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου του τοπικού συμβουλίου, κύριο Διαμαντίδη Χρήστο και τον κύριο Κεσκεσιάδη. Την πρόεδρο γονέων και κηδεμών, κυρία Γαγάτση Βάγια, για το συντονισμό των παιδιών στα ποίηματα. Τον καθηγητή κύριο Φλόρο για τον παλμό που θα δώσει στην παρέλαση. Και ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Και τώρα θα παρακαλέσω την κυρία Αντιδήμαρχο να κάνει τα αποκαλυπτήρια του μνημείου. Καλησιολογιότατε, αγαπητοί πατέρες, κύριοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι και αγαπητά μας παιδιά. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παραδώσουμε την καινούργια πλατεία στους κατοίκους του Ποδοχωρίου, μια πλατεία που ολοκληρώθηκε και αποπληρώθηκε το ουσιαστικό από τη διοίκηση του Δημάρχου μας του Φίλιππου του Αναστασιάδη. Και να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια του μνημείου. Ένα μνημείο το οποίο φτιάξαμε για ελάχιστη τιμή για τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν, πολέμησαν και σκοτώθηκαν για μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τους συσκευάζει. Θα παρακαλούσα πολύ τον κύριο Γκέντζογλου ως Δημοτικό Σύμβουλο, Αντιπρόεδρο ΔΕΙΑ και κάτοικο Ποδοχωρίου και τον Πρόεδρο του Τοπικού να μας κάνουν αποκαλυπτήρια. Σε ουρανό και από τις γης των άθεων έντα τον οποίο σου δώσουνε σήμερα και άφησε μου τα οφείλματα εμμονός και εμείς αφήνε τσεφλέξιμον και εμείς ενέγγιση μας πειράσμον αλλά ρίσε μας από το πονηρού τότε σου έστειν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Το δικαίω, τα ψυχά στον δούλων σου σώτερα να παύσουν. Φυλάτω να φτάσει στη μακαρία ζωή, την πάραση φιλάνθρωπε. Ακολουθεί η κατάσταση Στεφάνου από τη διοικητή του τμήματος Ορφανού. Γιώργο.
Από το Δήμο Παγκαίου για τη Δήμαρχο Σόλα Γαλαμπατζά. Από τον Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Καθαρισμού Δήμου Παγκαίου. Για το Τοπικό Συμβούλιο και για τον Πολιτιστικό Σύλλογο, κύριο Στράγκος. Το Λύκειο Ποδοχωρίου. Το Γυμνάσιο Ποδοχωρίου. Το Δημοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου. Το Νηπιαγωγείο Ποδοχωρίου. Εθνικό Σύμνο. Σε γνωρίζω από την όση του σταθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όση που με μετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα μπαμένη το μερίνο καϊερά και σαν πρώτα αγιωμένη χαίρο χαίρεται και σαν πρώτα αγιωμένη χαίρο.
Λίγο αργότερα ακολούθησε η παρέλαση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, ενώ λίγο αργότερα χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς οι σύλλογοι της περιοχής. Ο απανταχού ελληνισμός θυμά σήμερα τους προγόνους του που άρχισαν την Επανάσταση το 1821 ενάντια στον τουρκικό ζυγό για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι στην πατρίδα μας. Παράλληλα τιμά την ορθόδοξη πίστη του εορτάζοντας την επέτειο της αναγγελίας της γέννησης του Ιησού. Η 25η Μαρτίου είναι θρησκευτική αλλά και εθνική εορτή. Η 25η Μαρτίου είναι θρησκευτική γιορτή. Η Εκκλησία μας τιμά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η 25η Μαρτίου είναι όμως και επέτειος εθνική, αφού η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ενάντια στην Οθωμανική κυριαρχία το 1821. Η γαλανόλευκη σημαία έχει την τιμητική της. Σε όλα τα σημεία της γης οι Έλληνες παρελάβουν στις λεωφόρους του κόσμου, ενώ οι Ορθόδοξες εκκλησίες χτυπούν χαρμόσυνα τις καμπάνες. Στις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε την Επανάσταση του 1821 που έγινε εναντίον του τουρκικού ζυγού μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Στην ουσία αναφερόμαστε στην ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων ενάντια των Οθωμανών με σκοπό την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους, του ελληνικού κράτους που υπάρχει ακόμα και σήμερα. Γιορτάζουμε την ανεξαρτησία της Ελλάδας και όπως στην περίπτωση της 28ης Οκτωβρίου, έτσι και στην 25η Μαρτίου γιορτάζουμε ουσιαστικά την έναρξη και όχι τη λήξη της Επανάστασης. Η Επανάσταση σε διπλωματικό επίπεδο ξεκίνησε ήδη από τα τέλη του Φεβρουαρίου του 1821 από τη μακρινή Μολδοβλαχία, σημερινή Ρουμανία, από τον πρίγκιπα Αλέξανδρο Υψηλάντη. Στην Ελλάδα η εξέγερση ξεκίνησε από την Πελοπόννησο και γρήγορα εξαπλώθηκε στη στερεά Ελλάδα και από εκεί σε ολόκληρη την χώρα. Την καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας ήταν απαραίτητα για την εκκίνηση της Επανάστασης. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο ελληνικός διαφωτισμός. Από τους κυριότερους εκπροσώπους του υπήρξε ο Ρήγας Φεραίος Ιβενεστιλής, ο οποίος έχει γράψει το περίφημο «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή», φράση η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με τον απελευθερωτικό αγώνα. Εκεί ο Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε κρυφά τη σημαία της Επανάστασης στις 25 Μαρτίου του 1821, δίνοντας το εύναυσμα για τον απελευθερωτικό αγώνα. Επίσης, σύμφωνα με την άποψη, η ημερομηνία επιλέχθηκε αφενός λόγω της θρησκευτικής σημασίας και αφετέρου γιατί πίστευαν ότι την ημέρα εκείνη θα μπορούσαν να κρύψουν την Επανάσταση μέσα στους θρησκευτικούς πανηγυρισμούς.
Έτσι, η επέτειος εορτασμού του ιστορικού αυτού γεγονότος καθορίστηκε να γίνεται κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου. Ο εορτασμός της Επανάστασης της 25ης Μαρτίου καθιερώθηκε το 1838 με το βασιλικό διάταγμα της κυβέρνησης Όθωνος και συγκεκριμένα του Γεωργίου Γλαράκη, γραμματέα της Επικρατείας και Υπουργού επί των Εκκλησιαστικών, Δημοσίας και Εκπαιδεύσεως και Εσωτερικών. Ο Όθωνας προσπαθούσε να ενισχύσει τη δημοτικότητά του προσετεριζόμενος την απήχηση των εκφραστών της Ορθοδοξίας και ενδεχομένως σε αυτό να οφείλει τη θρησκευτική χρειά του διατάγματος και η καθιέρωση της εορτής. Ο πρώτος εορτασμός της Αθήνας, όπου συμμετείχαν ο βασιλιάς Όθων και η βασίλισσα Αμαλία, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές και πλήθος λαού, έγινε στο ναό της Αγίας Ειρήνης. Το 1839 ο Αμβρόσιος Φραντζής αναφέρει ότι η 25η Μαρτίου ήταν η μέρα ρητή και εμφυτευμένη στα σκαρδιά των Πελοσποννησίων ως ημέρα έναρξης της Ελληνικής Επαναστάσεως, ενώ ο ίδιος παρουσιάζει τα γεγονότα στα οποία η 25η Μαρτίου είναι μία από τις ημέρες των πρώτων ενεργειών που άρχισαν μετά από τα μέσα Μαΐου και όχι ημέρα ενάρξεως.
Να ετοιμαστούν παρακαλώ τα παιδιά για τα ποίηματα. Είναι τελευταίος χορός από το χορευτικό μας. Όλοι χαίρονται και λένε ζήκω ζήκω λευκαιριά.